Εμείς θεωρούμε ότι και η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν το κερασάκι στην τούρτα μιας πορείας εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συντέλεσαν όλα τα κεντρικά του στελέχη. Λέω ότι δεν είναι μόνο θέμα ενός προσώπου. Και αυτή η πορεία εκφυλισμού έχει να κάνει με το πώς καλλιέργησε ελπίδες και προσδοκίες που γρήγορα διαψεύστηκαν ότι μπορεί να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευόμενων, ότι μπορούν με ορισμένα μέτρα διαχείρισης να ανατρέψουν τη σημερινή βαρβαρότητα που ζούμε, δηλαδή το ματωμένο δρόμο ανάπτυξης, τους νόμους της οικονομίας της αγοράς με κριτήριο το κέρδος, που προφανώς προϋποθέτουν την ακόμα πιο άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, προϋποθέτουν την ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στο εισόδημα, στη φορολογία και βέβαια σε μια σειρά άλλα δικαιώματα των εργαζομένων του λαού μας. Εμείς λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε, σε αυτόν που προβληματίζεται, που αγανακτεί με την κατάσταση που ζει, που συναντηθήκαμε στους αγώνες όλου του προηγούμενου διαστήματος. Αν θέλετε, ορισμένοι από αυτούς συμμετείχανε και στα ψηφοδέλτια είτε της λαϊκής εισπύρωσης σε δήμους και περιφέρειες είτε αλλού, και τον καλούμε να κάνει αυτό το πιο στέρεο βήμα ακριβώς για να ανοίξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους, να ενισχυθεί αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, να ανοίξουν νέοι δρόμοι σύγκρουσης και ανατροπής της σημερινής βαρβαρότητας. Αυτό νομίζουμε ότι αποτυπώνεται και εμείς προφανώς δεν περιμένουμε μόνο, αν θέλετε, νομίζουμε ότι μπορεί να εκφραστεί και στις ευρωεκλογές. Ούτως ή άλλως ένα τέτοιο βήμα έγινε και στις βουλευτικές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Εμείς όμως είναι αυτό που λέτε τώρα. Τώρα νομίζουμε ότι είναι πολύ επίγον να συμβάλλουμε για να ανέβει η ίδια η πάλη των εργαζομένων του λαού μας απέναντι στην ορομέτωπη επίθεση που υπάρχει. Είναι μέτρα που ουσιαστικά δεν αγγίζουν την ουσία και τα όποια πρόστιμα, αν θέλετε, μπήκαν όλο το προηγούμενο διάστημα δεν αναιρούν την τεράστια κερδοφορία που υπάρχει μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή δεν έχουν να χάσουν και κάτι ιδιαίτερο από 219% κέρδη που είχαν μέσα στο 2022 να έχουν 200%. Το βασικό είναι ότι τα οποιαδήποτε κυβερνητικά μέτρα στην ουσία τους είναι ασπιρίνες, γιατί ακριβώς δεν μπορούν ούτε θέλουν να αντιμετωπίσουν τις αιτίες όλες αυτές των κυμάτων ακρίβειας που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των εργαζομένων του λαού μας. Γιατί ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι κυριολεκτικά το λαϊλατημένο εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα, όχι το ονομαστικό, με την έννοια των μισθών, των χαμηλών μισθών, των συντάξεων. Υπάρχουν πολλά μαύρα, αλλά και λέει, βέβαια, στο Σνάρα, 40 δισεκατομμύρια, και μάλλον με αυτόν τον τρόπο ζει ένα κομμάτι των Ελλήνων. Αυτό το αρνείστε? Ποιο εννοείται? Ότι υπάρχει μαύρο χρήμα το οποίο κινείται και κάποιοι ζουν με μη δηλωμένα. Νομίζω ότι το μαύρο χρήμα θα έπρεπε να το αναζητήσουν σε όλους εκείνους τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που αυτή τη στιγμή με το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ενισχύσει με τους αναπτυξιακούς νόμους και η κυβερνήση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έχουν κυριολεκτικά διαμορφώσει ένα φορολογικό παράδεισο για όλους αυτούς. Θέλω να δώσω από ένα λεπτό στον κύριο Αντώναρο και στον υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, για το θέμα του σούπερ μάρκετ και της οικονομίας. Γι' αυτό, για να ολοκληρώσω, απάντηση σε όλο αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα ο εργαζόμενος και οι εργαζόμενοι και ο λαός μας, είναι να υλοποιηθούν τώρα οι προτάσεις του ΚΚΕ για αυξήσεις σε μισθούς και βέβαια κατάργηση ΦΠΑ και ειδικών μισθών.